Η ατομική ευθύνη δεν είναι να πάρουμε όλοι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η ατομική ευθύνη είναι να υπάρχει ένα τρένο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να υπάρχουν ηλεκτρικά λεωφορεία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο καπιταλισμός, το οικονομικό σύστημα είναι αυτό που έχει οδηγήσει σε αυτή την κρίση, μια διπλή κρίση, και την οικολογική κρίση αλλά και την έκρηξη των ανισοτήτων. Αυτού του τύπου ο καπιταλισμός, ο κανιβαλιστικός καπιταλισμός των τελευταίων 30 ετών έχει δείξει τα όρια του. Η κλιματική δικαιοσύνη λοιπόν, η οποία είναι αιτούμενο και η οποία επίσης για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε στο επίπεδο των ζημίων και αποζημιώσεων που θα πρέπει να επομισθούν ως ιστορική ευθύνη οι δυτικές και αναπτυγμένες χώρες απέναντι στις χώρες του Νότου, οι οποίες ήδη υφίστανται τα προβλήματα, είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση και το ίδιο πρέπει να δούμε στα θέματα κλιματικής δικαιοσύνης μέσα στις κοινωνίες. Γιατί προφανώς δεν έχουν όλοι την ίδια ευθύνη και δεν μπορούν όλοι με τον ίδιο τρόπο να σηκώσουν το βάρος. Λοιπόν, όπως δεν είναι μετεωρολογικό φαινόμενο η κλιματική κρίση, θα είναι πολιτική και η δράση για την αντιμετώπιση της. Κάποτε όλοι πιστέψαμε ότι η αγορά, αν τα αφήσει μόνη της, θα τα λύσει όλα και η πολιτική δεν έχει μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι γίνονται μεγάλες μετατοπίσεις προς τα εκεί, τις οποίες βλέπουμε στην Αμερική, στην Ισπανία, στην Ιταλία ακόμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω απ' όλα. Και πιστεύω ότι και η αριστερά, έχοντας πλέον ενσωματώσει την έννοια της κλιματικής δικαιοσύνης, έχει ένα πεδίο δόξης λαμπρών για την κοινωνική διάσταση της πράσινης μετάβασης. Η πράσινη μετάβαση δεν είναι ένα τεχνολογικό πείραμα, δεν είναι ένα εμπορικό πείραμα, είναι πάνω και πρώτα απ' όλα πολιτικό. Και η ικανότητα της αριστεράς να εστιάζεται στον άνθρωπο, να εστιάζεται στις ανάγκες του ανθρώπου και να εδράζεται στην επιστήμη, είναι νομίζω κάτι που δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα σε αυτή τη διαδικασία. Παρακολουθώντας την COP26 στη Γλασκόβη και έχοντας παρακολουθήσει και άλλες COP στο παρελθόν, η αίσθησή μου είναι αισιόδοξη, γιατί είδα έναν κόσμο ο οποίος έχει καταλάβει το επίγον της υπόθεσης, αποδέχονται πλέον όλα τα κράτη του κόσμου το επιστημονικό υπόβαθρο του προβλήματος και είδα και έναν πολύ μεγάλο ζήλο, είδα έναν μεγάλο πλούτο λύσεων και είδα και μια μεγαλύτερη αισιοδοξία ότι μπορούν να υπάρξουν πραγματικές λύσεις και μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πολύ σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε αναφορά στην κατάργηση του άνθρακα. Πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά έχουμε αναγνώριση της υποχρέωσης των πλουσίων κρατών να αποζημιώσουν τις φτωχότερες χώρες που υφίστανται ήδη αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα. Είναι η πρώτη COP που αναγνωρίζει δικαιώματα των ηθαγενών και όχι μόνο δικαιώματα αλλά αναγνωρίζει και τον πλούτο που έχουμε, τον πλούτο της σοφίας από τον οποίο πρέπει να αντλήσουμε μαθήματα. Είναι η πρώτη COP που αναγνωρίζει την σημασία της διατήρησης, τη σχέση μάλλον της διατήρησης των οικοσυστημάτων και της κλιματικής κρίσης. Η πρώτη COP που λέει ξεκάθαρα ότι οι λύσεις της προσαρμογής θα πρέπει να είναι βασισμένες στη φύση και όχι στα τσιμέντα. Εν τέλει από τη Γλασκόβη φεύγουμε χωρίς καμία δικαιολογία και με απόλυτη κατανόηση του προβλήματος. Σίγουρα και εγώ θα ήθελα ακόμα πιο φιλόδοξες προσπάθειες, όμως η COP είναι μια διαδικασία που απαιτεί ομοφωνία. Αυτή η ομοφωνία δεν είναι πάντα εύκολη, όμως τελικά υπήρξε με ένα κείμενο το οποίο μας πήγε μπροστά από εκεί που ήμασταν και που σε κάθε περίπτωση μας βάζει τις βάσεις για να εργαστούμε ακόμα πιο φιλόδοξα. Νομίζω ότι το κίνημα των νέων και των διαδηλώσεων απέναντι στην κλιματική κρίση είναι ό,τι πιο υγιές έχουμε δει στη δημόσια ζωή τα τελευταία χρόνια. Η δράση των νέων στο δρόμο και η επιθετική ακόμα απέτηση για αλλαγές είναι κρίσιμη. Φέρνει αποτελέσματα και είναι απαραίτητη. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν είναι σε καμία περίπτωση θεομηνίες. Δεν είναι έργα Θεού, είναι έργα ανθρώπου. Μάλιστα θα έλεγα ότι είναι παράληψης έργων ανθρώπου να φροντίσουμε να εξοπλίσουμε την πολιτεία μας με την ικανότητα να προστατεύει τους πολίτες, τη ζωή τους και την περιουσία τους και το φυσικό μας πλούτο απέναντι σε αυτά που έρχονται. Και θα έρχουν δυστυχώς πολύ χειρότερα. Μιλάμε πια για κλιματική κρίση και όχι για κλιματική αλλαγή, γιατί την αισθανόμαστε κάθε μέρα και βλέπουμε τις επιπτώσεις της. Η κλιματική αλλαγή ήταν ένας όρος που εφευρέθηκε από τους Ρεπουμπλικάνους προκειμένου να παρουσιάσουν αυτό το φαινόμενο σαν ένα μετεωρολογικό φαινόμενο, σαν ένα φαινόμενο που συμβαίνει, το κάνει η γη μόνη της. Αυτό δεν είναι καθόλου αλήθεια. Εγώ χρησιμοποιώ τον όρο εγκληματική αλλαγή γιατί έχει θύματα και έχει και θύτες. Διαφωνώ επίσης και με τον όρο κλιματική κρίση, γιατί η κρίση είναι κάτι που περνάει, τουλάχιστον ελπίζει ότι θα περάσει.
αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Στην καλύτερη περίπτωση επιτυχούς παγκόσμιες συνεργασίες για την μείωση των εκπομπών, θα ζούμε πλέον σε έναν πλανήτη 1,5 βαθμό θερμότερο από αυτόν για τον οποίο έχουμε κατασκευάσει το σύνολο των υποδομών μας. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν την οικολογική κρίση και δημιουργούν την ανάγκη να τα αντιμετωπίσουμε όχι για να σώσουμε τον πλανήτη, αλλά για να σώσουμε το δωμάτιο μας. Το greenwashing και η εκμετάλλευση αυτή της κρίσης προς όφελος ή προς κέρδος των βιομηχανιών πρέπει εμείς να βάλουμε τους κανονισμούς και τους ελέγχους εκείνους που είναι απαραίτητοι. Επομένως, περισσότερη περιβαλλοντική έλεγχη, περισσότερος έλεγχος στην κατεύθυνση των επενδύσεων και όλη αυτή η διαδικασία ελέγχου πλέον της αγοράς είναι απαραίτητα για να πετύχει αυτή η μετάβαση. Και δεν μπορεί να πετύχει εάν δεν γίνει κτήμα όλων. Δεν μπορεί να πετύχει εάν οι άνθρωποι δεν αισθάνονται ότι γίνεται με έναν δίκαιο τρόπο. Νομίζω λοιπόν ότι το ζήτημα περί αποανάπτυξης που τίθεται, τίθεται σε ένα ελαφρώς λάθος πλαίσιο. Νομίζω δηλαδή ότι οι κοινωνίες μας μπορούν να συνεχίσουν να επεκτείνονται, αλλά θα πρέπει αυτή η επέκταση να μετριέται με διαφορετικούς τρόπους. Θα πρέπει να μετράμε όχι μόνο με όρους ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όχι μόνο με όρους δηλαδή χρήματος και κέρδους, αλλά και με όρους κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής ανθεκτικότητας. Η ελληνική κυβέρνηση φοβάμαι ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί την βασική επιταγή της πράσινης μετάβασης, που είναι η διαπλάτηση της συμμετοχής του κόσμου. Όσο λοιπόν κάνουμε μεγάλα βήματα στα οποία προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τις ευρωπαϊκές επιταγές, προσπαθούμε δηλαδή να ενσωματώσουμε αυτό που εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζουμε, χωρίς να κάνουμε ικανή διαβούλευση, χωρίς να εμπλέκουμε τους πολίτες σε αυτή τη διαδικασία, φοβάμαι ότι θα χάσουμε το κυρίαρχο πολιτικό διακύδευμα, το οποίο είναι ο εκδημοκρατισμός των μέσων της παραγωγής. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά να αντικαθιστάς ένα εργοστάσιο λιγνίτη με ένα εργοστάσιο φυσικού αερίου, από το να στηρίζεις τις ενεργειακές κοινότητες οι οποίες θα παράγουν και θα καταναλώνουν το δικό τους ρεύμα σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες. Επομένως και με τον κλιματικό νόμο, που είναι σίγουρα η μητέρα όλων των νόμων, εν πάση περιπτώσει, η έλλειψη διαβούλευσης, όσα ξέρουμε μέχρι σήμερα, και δεν ξέρω πόσα θα ξέρουμε όταν θα εμφανιστεί η συνέντευξη, αλλά δεν τον έχουμε δει, δεν τον ξέρουμε και θα κληθούμε μια μέρα να τον ψηφίσουμε με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι μια εμπορική πράξη, δεν είναι μια τεχνολογική εξέλιξη, είναι μια πολιτική μετάβαση. Και αυτή απαιτεί τη συμμετοχή. Η απολιγνητοποίηση στη χώρα μας έγινε με έναν τρόπο ιδιαίτερα βιαστικό και έγινε με έναν τρόπο ο οποίος είναι λάθος, διότι η βασική προϋπόθεση μιας τέτοιας μετάβασης είναι να υπάρχει διαβούλευση και να υπάρχει σχέδιο. Στη δικιά μας περίπτωση δεν υπήρχε τίποτα. Φοβάμαι λοιπόν ότι μπορεί πολύ εύκολα αυτή η μετάβαση να οδηγήσει σε μεγάλη κοινωνική καταστροφή και αυτή να είναι και ένας κακός πιλότος για την υπόλοιπη Ευρώπη. Τούτων δοθέντων, αυτή τη στιγμή έχει οργανωθεί ένα σχέδιο το οποίο θα πρέπει να στηριχθεί απολύτως με μεγαλύτερη έμφαση στους ανθρώπους οι οποίοι θα χάσουν αυτή τη στιγμή τη δουλειά τους. Μέχρι πολύ πρόσφατα είχαμε μία πλάνη από μία πλευρά του συντηρητικού κυρίους κόσμου ότι μπορούμε να ζήσουμε σε ένα σενάριο Mad Max, ότι δηλαδή θα συνεχίσουμε εμείς να καίμε πετρέλαιο, θα ανεβαίνει η θερμοκρασία του πλανήτη και οι νοτιότερες περιοχές οι οποίες θα γίνονται αβίωτες, πραγματικά αβίωτες, όχι, δεν θα έχουν πρόβλημα έλλειψης νερού, θα έχουν θερμοκρασίες στις οποίες ο άνθρωπος παθαίνει θερμοπληξία. Και εμείς θα χτίσουμε τείχη τα οποία θα τους κρατάμε τους φτωχούς απ' έξω. Τους έχουμε πετάξει στο πύρτο εξώτερων. Αυτό πήγαμε να κάνουμε και εμείς με μια Ευρώπη η οποία θα έχει ένα είδος θαλάσσιου τείχου που θα πολυβολεί οικογένειες με γυναικόπαιδα σε πλαστικές βάρκες οι οποίοι δεν μπορούν πια να ζήσουν στη Μέση Ανατολή. Αυτό το σενάριο πια έχει περάσει, γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι η κλιματική κρίση είχε, ας πούμε, 500 νεκρούς στον Καναδά. Είχε 300 νεκρούς στη Γερμανία. Όταν λοιπόν η Γερμανία δεν μπορεί να προστατεύσει τον πληθυσμό της, καταλαβαίνουμε ότι κανένας δεν είναι ασφαλής αν δεν είμαστε όλοι ασφαλείς. Αυτό το ξέρουμε και με την πανδημία. Όμως εξακολουθούμε να μην φροντίζουμε να έχουν εμβόλια οι φτωχότερες χώρες και να κάνουμε εμείς τρίτη δόση, ενώ εκολάπτεται ο ιός στους ανθρώπους που έχουμε αφήσει ανεμβολία τους. Έτσι λοιπόν αλλάζει η πολιτική συνείδηση και αλλάζει με βάση την ανάγκη. Η διάδρασή μας και η επαφή μας με τη φύση που έχει μειωθεί στο βαθμό που σήμερα πολύ λίγα παιδιά, και το λέω εκ πείρας,
ξέρουν ότι μια ντομάτα βγαίνει από το έδαφος και δεν βγαίνει, δεν φυτρώνει στο σούπερ μάρκετ, είναι ένα πρόβλημα, αυτά τα προβλήματα που λέμε πρώτου κόσμου. Οι άνθρωποι που ζουν στο Μπαγκλαντές, που έχουν ελάχιστες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και βλέπουν τη θάλασσα να καθιστά τον υδροφόρο του ορίζοντα άχρηστο και βλέπουν και από πάνω και τα Ιμαλάια να λιώνει, τους φέρνουν πλημμύρες, δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Οι άνθρωποι που ζουν πιο κοντά στη φύση, σε όλο τον πλανήτη, έχουν το πρόβλημα ότι οι συνθήκες διαβίωσης γίνονται όλο και πιο πολύ αβίωτες. Γι' αυτό ένα μεγάλο κίνημα που είχε ξεκινήσει στην Ευρώπη με ένα κίνημα καλλιέργειας της τροφής, αξία δεν είχε να υποκαταστήσει σε όγκο, αλλά στο να σου δώσει να καταλάβεις πόσο χρόνο, πόσο κόπο, πόσο νερό, πόσο ήλιο θέλει αυτό που τελικά καταναλώνεις. Και αυτό νομίζω ότι είναι και η ουσία του θέματος. Να δίνουμε στα πράγματα αξία και όχι μόνο τιμή. Εμένα με αφορά το θέμα της πράσινης μετάβασης, της κλιματικής αλλαγής, θεωρώ ότι είναι το μέγιστο πολιτικό ζήτημα και με αυτό θέλω να ασχολούμαι και να προσφέρω όπου και όποτε μπορώ και όποτε συμμετέχω σε πολιτικές διαδικασίες όπου οι πολίτες μου κάνουν την τιμή να μου αναθέτουν αυτή την ευθύνη. Αυτό δεν νομίζω ότι θα σταματήσει πολύ σύντομα, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να είναι πολιτικός για πάντα. Εγώ δεν είμαι ένας πολιτικός καριέρας, δεν ξεκίνησα να γίνω πολιτικός, αλλά νομίζω ότι ασχολούμενος με το θέμα και διαβάζοντας τα στοιχεία και το επιτακτικό της ανάγκης να γίνουν τα πράγματα τώρα με την πολιτική και όχι με την εκπαίδευση, είναι αυτό που με έχει φέρει εδώ. Και τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια αυτό θα κάνω.